Τρεις μήνες χωρίς την παραμικρή δικαιολογία. Αν αυτό είναι αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, συγγνώμη, αλλά έχουμε άλλες επιλογές και άλλη λογική. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίζεις, και μάλιστα αυτό το κάνατε όταν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, το 2014 υπήρχαν 75.000 εισρωές, ενώ το 2015 δεκαπλασιάστηκαν μάλλον και κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη, δεν είχε πάρθει καμία μέρημνα να τηρηθεί τουλάχιστον ο νόμος που ψηφίστηκε το 2011, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ελάχιστες αιτήσεις ασύλου συζητήθηκαν σε αυτή τη χώρα μέχρι και το 2015. Ελάχιστες, για να μην πω μηδενικές. Πώς ακριβώς λοιπόν θα λύναμε το πρόβλημα αυτό που προέκυπτε? Κλείνοντας τα μάτια μας, σίγουρα όχι. Βάζοντας ανθρώπους μέσα σε στρατόπεδα να κρατούνται, επίσης όχι. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2013, που είναι υποχρέωσή μας, μην το ξεχνάτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, και έρχεται να λάβει μέρημνες που προκύπτουν από τις πολύ αναγκαίες καταστάσεις που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια από το προσφυγικό ζήτημα. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική, πού ακριβώς εσείς έχετε άρνηση ή κάνετε κριτική? Στο ότι δεν πρέπει να ληφθεί καμία μέρημνα? Σας είπε και πριν ο Υπουργός ότι οι Δήμοι και οι Αντιπεριφέρειες πρέπει να ξοδέψουν χρήματα στα οποία δεν μπορούν να τα γράψουν σε κανένα κωδικό. Θα λάβουμε κάποια μέρημνα γι' αυτό? Πρέπει να δημιουργήσουμε επιτροπές ασύλου στα νησιά και στην υπηρετική χώρα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αιτημάτων ασύλου, που αυτή τη στιγμή δεν θα είναι 5 και 10 χιλιάδες, θα είναι δεκάδες χιλιάδες. Δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Ή προτιμάτε να τους πνίγουμε στη θάλασσα και όσους γλιτών να τους κλείνουμε σε στρατόπεδα? Προφανώς δεν το υποστηρίζετε, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά πέστε κάποια άλλη λύση. Γιατί το να λέμε ότι αυτό είναι λάθος, πρέπει να προκρίνετε όμως και τι είναι το σωστό. Να πείτε κι εσείς δημιουργικά πώς μπορούμε να συμβάλλουμε. Επίσης, θα πρέπει να κάνετε και μια κριτική σε ομοειδεάτες σας πολιτικά στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπου καταστρατήγησαν σε μία νύχτα τη συνθήκη της Γενέβης. Γιατί το μονομερές κλείσιμο των συνόρων δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργεί à la carte. Και προφανέστατα η συμφωνία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα το προσφυγικό και είναι σε μεγάλο βαθμό κακή. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όμως εμείς. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική εντάσσεται το νομοσχέδιο. Πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το προσφυγικό ρεύμα, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με αξιοπρέπεια αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κέντρα φιλοξενίας που να είναι αξιοπρεπή και πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, στηριζόμενοι στα δικαιώματα που έχουν, να μπορούν να μείνουν είτε στη χώρα μας είτε να μεταβούν στην Ευρώπη. Και εδώ έγκυται το μεγάλο ερώτημα, τουλάχιστον για μένα. Η σύντμηση λοιπόν των 14 ημερών ενέχει κινδύνους με την μαζικότητα των ροών που θα έρχονται στην χώρα μας, αυτό που είπε και η κυρία Χριστοδουλοπούλου, να χάσουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Ο δικός μας φόβος είναι αυτός. Και κατά την άποψή μου, αυτό το συγκεκριμένο θα μπορούσε να είναι πάλι στις 28 μέρες, για να μπορούμε τουλάχιστον να δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους αυτούς να επιλέξουν τι θα κάνουν, με χρονικά όρια τα οποία είναι σωστά, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία. Θέλω να κλείσω με το εξής. Οι πόλεμοι που γίνονται στην Μέση Ανατολή και Αφρική και όπου γης, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη και η Αμερική, είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να αλλάξουμε τις πολιτικές μας στην Ευρώπη και στην Αμερική, για να σταματήσουμε να προκαλούμε όλες αυτές τις καταστροφές και τις δυστυχίες αυτές τις χώρες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραγιαννίδη. Επόμενος μιλητής είναι ο κύριος